Έως τις 26 Ιουνίου θα έχουν περιθώριο οι φοιτητές του Δημοσίου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους στο Δημόσιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης Ανακύκλωσης Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη υπεγράφει σήμερα στο Δημαρχείο. Στόχος του προγράμματος η κινητοποίηση και ενεργοποίηση φορέων της τοπικής αγοράς του Δήμου, η ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της στον τομέα της ανακύκλωσης και των μικρών υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και η δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους και νέους επιστήμονες. Η υποχρέωση της Ελλάδας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο είναι οι προτάσεις που υποβάλλει η ελληνική πλευρά στους θεσμούς για τα εργασιακά, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Σταυλόπουλος, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τον Υπουργό Εργασίας Πάνο Σκουρλέτη, ο οποίος από την πλευρά του αναγνώρισε την κρισιμότητα των ημερών ως προς τις διαπραγματεύσεις. Την παράταση της προθεσμίας για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, εν ώψη της επιμήκυνσης των δανείων που έλαβαν από τα πιστωτικά ιδρύματα, ανακοίνωσε ο ΑΕΔ.